Γεια σας παιδιά, σήμερα σας παρουσιάζω κινητό Meizu Mi 1 Note στο κανάλι GadgetSpan. Λοιπόν παιδιά, Meizu Mi 1 Note. Μιλάμε για κινητό Full HD, οθόνη 5,5 ίντσες, 8 πύρινος, 2 GB RAM, 16 GB χωρικότητας, υποστηρίζει 4G, 3G, τα πάντα σχεδόν, όχι σχεδόν, όλα τα δίκτυα Ευρώπης, Κίνας. Έρχεται σε ένα κουτί που ανοίγει σαν βιβλίο. Είναι αρκετά της Meizu το στυλ της. Εδώ μέσα στο κουτί έχουμε, σαν να το βάλετε πέφτει, το κινητό Meizu, φορτιστής 2A και καλώδια USB για συγχρονισμός και για φόρτιση του κινητό και εγγύηση. Το κινητό Meizu σε άσπρο χρώμα, βγαίνει και σε γκρι και σε μαύρο, είναι αρκετά μεγάλο. Να δούμε τι έχουμε από πλάι. Από δεξιά έχουμε είσοδος για slot για κάρτες, παίρνει δύο κάρτες που στηρίζει 4G, 3G. Από κάτω έχουμε είσοδος USB, ηχείο, μικρόφωνο. Από αριστερά έχουμε φωνή, ανέβασμα, κατέβασμα και από πάνω έχουμε είσοδος για ακουστικά και άνοιγμα το κινητό και δεύτερο μικρόφωνο. Από πίσω έχουμε κάμερα και διπλό φλάς. Είναι αρκετά μεγάλο, βέβαια η λύση του πάνω, το κουμπί να ανοίγει από πάνω καμιά φορά δεν θα μας βολεύει, γιατί απλά δεν θα φτάνει το χέρι. Όμως, τη λειτουργία που έχει το διπλό tap, που μπορούμε απλά να πατήσουμε πάνω στην οθόνη, θα ανοίξει χωρίς να πατάμε, όπως και το κλείδωμα. Θα σας δείξω μόλις να βγάλουμε τη ζελατίνα. Μπροστά έχουμε Full HD οθόνη. Από πάνω είναι προστασία Gorilla Glass 3, που προστατεύει την οθόνη. Λοιπόν, να το ανοίξουμε για να δείτε. Να πούμε για το κινητό. Κινητό είναι 8 πύρινος, καινούριος επεξεργαστής, MTK, με 2 GB RAM. Το κινητό απλά πετάει, είναι πάρα πολύ γρήγορο, μπορεί να κάνει όλες τις λειτουργίες. Από όσο βλέπετε, η οθόνη είναι πολύ τεράστια, είναι 5,5 ίντσες, όμως και η ανάλυση είναι πάρα πολύ καλή, όπως λέτε, για φωτεινότητα. Το λειτουργικό που χρησιμοποιεί είναι Android 4.4, όμως έχουν και την λειτουργία, το launcher που χρησιμοποιεί Meizu είναι το FlyOS, που είναι πάρα πολύ γρήγορο, πάρα πολύ καλό για το λειτουργικό του. Όπως το βλέπετε, άνοιξε πάρα πολύ γρήγορα. Να σας δείξω όταν εννοούσα που μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, δηλαδή είδες πως είναι κλειστό. Μόλις θα πατήσουμε δύο φορές πάνω στην οθόνη, ανοίγει η οθόνη κατευθείαν. Μπορούμε να κάνουμε ξεκλείδωμα προς τα πάνω, μπορούμε να πάμε από αριστερά, μπορούμε βέβαια να βάλουμε τι να μας ανοίξει, κάμερα, οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή. Μπορούμε να πάμε από δεξιά,
Επειδή που έχω βάλει ήδη κάμερα, ανοίγει κατευθείαν κάμερα. Να ξεκλειδώσουμε λίγο. Από κάτω, όπως βλέπετε, έχετε μόνο ένα κουμπί, όπως θα σας επιστρέφει πάντα. Η υπόλοιπα όπου θα βγάζει, όπως ας πούμε στις ρυθμίσεις, είναι πάνω στην οθόνη, βγάζει επιστροφή πίσω. Οι ρυθμίσεις, από όσο βλέπετε, είναι εντελώς διαφορετικό. Είναι το FlyOS, το λειτουργικό του στο launcher, που το αλλάζει όλα. Βέβαια, θέλει μόνο λίγο συνήθεια, γιατί και μετά γίνεται πάρα πολύ ωραίο. Δεν μπορεί να βάλουμε Android, έκδοση Android 4.4.4. System FlyOS 4.2. Είναι το launcher που χρησιμοποιεί. Αποθηκευτικός χώρος, όπως βλέπετε, από 16 γίγα, διαθέσιμα γύρω στα 10 γίγα και αν. Έχω κάνει κάποια τεστ, να σας δείξω και σε εσάς, όπως το Antutu. Στο Antutu βγάζει 39.776, σχεδόν 40.000. Να δούμε τις πληροφορίες. Λοιπόν, με Izumi 1 Note 4.4.4 λειτουργικό, 32 bit, επεξεργασίες MTK MT6752, οκταπύρινος. Γραφικός χρηστής είναι Mali TAF760. Η ανάλυση της οθόνης είναι 1920x1080. 13 MP πίσω κάμερα, πάρα πολύ καλή, χρησιμοποιεί τη Samsung κάμερα. 2 MB μνήμη, από αυτά είναι διαθέσιμα γύρω στα 1 GB, όποια είναι διαθέσιμη είναι για όλες τις λειτουργίες που θέλουμε να κάνουμε το κινητό, παιχνίδια και όλα, ίντερνετ. Από 16 GB χωρικότητας διαθέσιμη είναι 10 GB, πιστεύω φτάνει. 64 bit το επεξεργαστής, οκταπύρινος, η συχνότητα είναι στα 1690 MHz. Το τεστ που μας έχει βγάλει για το touch screen είναι 10 μέχρι 10 δάχτυλα. Η μπροστινή κάμερα είναι 5 MP, ό,τι καλύτερο για τη selfie. Και βέβαια όλοι διαθέσιμοι αισθητήρες που χρειάζεται. Λοιπόν, αυτά μας βγάζει το Antutu test. Από όσο βλέπετε, περασμένα είναι και Play Store, που μπορούμε να μπούμε, να κατεβάσουμε ό,τι θέλουμε. Και βέβαια υπάρχει και μια εφαρμογή της Meizu, βέβαια είναι κινέζικη, σε οποία μπορούμε να μπούμε και να κατεβάσουμε πάλι ίδιες εφαρμογές. Βέβαια είναι στα κινέζικα, όμως από δεξιά μας βγάζει η κατάσταση στα ελληνικά, όπως ας πούμε κάποιες άλλες εφαρμογές που μπορούμε να κατεβάσουμε θέματα για το Meizu. Από κάτω γράφει τιμή ή κάποια που είναι δωρεάν. Πιστεύω δεν είναι τόσο δύσκολα, που μπορούμε να κατεβάσουμε ένα θέμα όποιο θέλουμε για να κάνουμε το κινητό μας πιο όμορφο. Να σας δείξω λίγο την κάμερα. Η κάμερα είναι απίστευτη, βγάζει οποιοδήποτε, έχει και autofocus που είναι πολύ ωραίο, θα μπορούμε να κάνουμε και εμείς. Όπως βλέπετε, η ανάλυση είναι απίστευτη. Χρησιμοποιεί Samsung κάμερα, όπως σας είπα, 13 MP. Το βίντεο που βγάζει είναι Full HD στα 1080. Όλες οι λειτουργίες του είναι όπως και το launcher εδώ. Είναι βέβαια λίγο διαφορετικό από όλα τα άλλα τα Android, αλλά όμως πάρα πολύ εύκολο. Η φωτεινότητα είναι ως πολύ χαμηλά,
ως πολύ ψηλά για να μπορούμε να δούμε στον ήλιο, φαίνεται πάρα πολύ καλά. Αν θα μας χτυπάει ήλιος τώρα που είναι καλοκαίρι. Το κινητό έχει υποστήριξη OTG. Αυτό σημαίνει μπορούμε να βάλουμε οποιοδήποτε στικάκι, όπως αυτή τη στιγμή έχω συνδέσει USB stick με ένα USB adapter που μπορούμε να βλέπουμε ό,τι έχουμε μέσα στο USB stickάκι. Όπως βλέπετε εδώ, είναι όλα αρχεία που έχω μέσα στο στικάκι, όπως φωτογραφίες, ταινίες, οτιδήποτε. Βέβαια μπορούμε να συνδέσουμε οτιδήποτε από ποντίκι, πληκτρολόγιο, σκληρό δίσκο. Αν με φέρεις το... Να μιλήσουμε λίγο για την οθόνη. Η οθόνη είναι Full HD όπως σας είπα, είναι IPS. Από όλες τις γωνίες, όπου και να κοιτάξετε, φαίνεται πάρα πολύ καλά η εικόνα, χωρίς με κανένα πρόβλημα. Είναι τέλεια οθόνη. Η οθόνη που χρησιμοποιεί Meizu είναι της Sharp, πάρα πολύ καλή εταιρεία που βγάζουν τις οθόνες. Και τα υπόλοιπα, όπως είναι το FlyOS που έχει λειτουργικό του, είναι εντελώς διαφορετικό από οτιδήποτε είδους Android που ξέρουμε εμείς. Είναι πάρα πολύ ωραίο, εγώ πιστεύω είναι εντελώς διαφορετικά για να είστε λίγο ξεχωριστά από όλους. Όπως έχει το Flyme που μπορείτε να κάνετε εγγραφή, είναι για το αποθετικό χώρο που θα έχει. Είναι όπως το Google που έχουμε, το iCloud της Apple. Έχει και το δικό του που μπορούμε να αποθηκεύσουμε σε οποιαδήποτε στιγμή. Αν οτιδήποτε να συμβεί με το κινητό μας, μπορούμε να έχουμε και φωτογραφίες και τα πάντα, αν δεν έχετε αποθηκεύσει στον υπολογιστή. Αυτά λοιπόν παιδιά, το κινητό είναι πάρα πολύ καλό, είναι αρκετά δυνατό, όχι αρκετά, είναι πάρα πολύ δυνατό από όσο πολλά οχταπύρινα που ξέρουμε εμείς, που ξέρει ο κόσμος, με μια πολύ καλή κάμερα. Η Meizu γενικά βγάζει πάρα πολύ καλές κάμερες και γενικά σαν εταιρεία δεν έχουν πάρα πολλά κινητά. Έχουν σύνολο γύρω στα 5 είδους κινητών. Αυτό είναι το πιο μικρό της γάμας που έχουν και τα κινητά που έχουμε, το Mi 1. Μετά πάει το MX3 που είναι πιο δυνατό βέβαια. Βέβαια είναι και πιο παλιό. Και μετά είναι το MX4 και το MX4 Pro. Είναι κινητό όποιο αυτή τη στιγμή είναι το πιο δυνατό που υπάρχει κινητό για αγορά, όπως και στο Antutu. Όπως βλέπετε, Meizu MX4 είναι από τα πιο δυνατά, όπως βλέπετε περνάει και το Samsung Galaxy Note και το OnePlus One που είναι της κινέζικο, είναι, ήταν πριν 2 χρόνια, ήταν πάρα πολύ δυνατό. Βλέπετε που μπορεί να δείτε, κάνετε για να δείτε ποιο τι είναι καλύτερο, τι είναι πιο χειρότερο. Μπορείτε να κάνετε συγκρίση με κάποιο άλλο κινητό. Είναι, πιστεύω, είναι πολύ καλό, πάρα πολύ όμορφο. Εμένα γενικά μου αρέσει πάρα πολύ σαν κινητό. Με μια όμορφη θήκη, smart θήκη. Πιστεύω θα είναι ένα κινητό που και να πέσει δεν θα πάθει τίποτα. Με την Gorilla Glass 3 θα προστατεύει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά. Θα τα πούμε την επόμενη φορά.